Test Bike. Αυτή θα είναι η ονομασία του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων που πρόκειται να προχωρήσει μέσα στο προσεχές διάστημα ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Τα κοινόχρηστα ποδήλατα θα μπορούν να χρησιμοποιούνται είτε από τους δημότες και τους μόνιμους κατοίκους, είτε από τους επισκέπτες της πόλης, οι οποίοι θα τα μισθώνουν από κάποιο σημείο και θα τα επιστρέφουν στο ίδιο ή σε κάποιο άλλο από τα 26 διαθέσιμα σημεία. Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να εγκαινιάσει το δικό της σύστημα κοινοχρήστων ποδηλάτων, το οποίο το Σεπτέμβριο, στις αρχές Σεπτεμβρίου, θα τεθεί σε λειτουργία. Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο θα εγκατασταθεί σε επιλεγμένα σημεία της πόλης, όπως είναι το πάρκινγκ του Μεγάλου Μουσικής, το πάρκινγκ της Χάνθ και άλλα σημεία, και στα οποία θα μπορεί κάποιος να παραλάβει ένα ποδήλατο, να το χρησιμοποιήσει για όσο χρόνο επιθυμεί και να το παραδώσει σε οποιοδήποτε από τα σημεία στα οποία θα λειτουργήσει το σύστημα. Το σύστημα της Θεσσαλονίκης, Thes Bike θα είναι το όνομά του, να σας το αποκαλύψω και αυτό, είναι ένα σύστημα το οποίο ευελπιστούμε οι πολίτες και οι δημότες της Θεσσαλονίκης να το αγκαλιάσουν αμέσως. Άλλωστε, έχει ανακοινωθεί και η πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης για επέκταση ενός συστήματος 25 σταθμών και 450 ποδηλάτων σε ολόκληρη την πόλη. Η μελέτη αφορά στην εγκατάσταση αρχικά 450 κοινόχρηστων ποδηλάτων σε 26 σημεία της πόλης. Πρόκειται για σημεία που καθορίζονται μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, προκειμένου να δοθούν με δημοπρασία, αφού προηγουμένως αρτούν οι υφιστάμενοι λόγοι ασφαλείας που προτάσσουν τα τμήματα τροχείας Θεσσαλονίκης με τις ανάλογες ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου. Τα συστήματα αυτά έχουν και, αν θέλετε, πληρούν κάποιες συνθήκες ασφαλείας με αποτέλεσμα να αποτρέπονται οι κλοπές των ποδηλάτων και οι βανδαλισμοί τους, αλλά και είναι πολύ φιλικά προς τη χρήση. Περαιτέρω δε, τα συστήματα ποδηλάτων είναι στο κέντρο του σπιράλ εξάπλωσης της ποδηλατικής κουλτούρας, υπό την έννοια ότι βάζουμε ποδήλατα στην πόλη και αναγκάζουμε όλους τους φορείς να φτιάξουν υποδομές για να τις χρησιμοποιήσουν οι πολίτες. Φανταστείτε έναν ποδηλατόδρομο, για παράδειγμα, ο οποίος θα φτιαχνόταν χωρίς να υπάρχουν ποδήλατα μέσα στην πόλη. Είναι βέβαιο ότι μετά από λίγο διάστημα θα υπήρχε κατάχρηση του ποδηλατοδρόμου. Άρα, φέρνουμε ποδήλατα και παράλληλα δημιουργούμε και υποδομές για να μπει το ποδήλατο στη ζωή μας. Η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης εκτιμά ότι η ευρύτερη χρήση του ποδηλάτου για τις καθημερινές μετακινήσεις αλλά και ως μορφή ψυχαγωγίας και τουριστικής ανάπτυξης της πόλης αποτελεί μια αισιόδοξη, μοντέρνα και βιώσιμη λύση. Υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον, μια μεγάλη κινητικότητα ένταξης του ποδηλάτου στις καθημερινές μας συνήθειες. Κατά την άποψή μου, δεν είναι απλά μια νέα μόδα, είναι αναγκαιότητα. Γιατί, όπως είπαμε και προηγούμενα, το ποδήλατο είναι οικονομικό, οικολογικό, εύκολο, άμεσο, υγιεινό, ευχάριστο. Μας κάνει να βγάζουμε το παιδί που κρύβουμε μέσα μας όλοι. Μας θυμίζει κάτι από τα παιδικά μας χρόνια. Και βέβαια, τώρα τελευταία είναι και πολύ της μόδας. Είναι πολύ ενθαρρυντικό. Σαν πληροφορία, τα κοινόχρηστα ποδήλατα βρίσκονται σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης. Όπως εκτιμάται, η ανάπτυξη του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων θα συμβάλλει στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθήκων, στη μείωση των ατμοσφαιρικών ρήπων και συνολικότερα στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.